Προετοιμαζόμαστε για τον Οκτώβριο-Νοέμβριο, αν συμφωνήσουν οι αεροπορικές εταιρείες, και τον Νοέμβριο. Και προετοιμαζόμαστε διαφορετικά, θα πάμε στο 2014 πολύ σοβαρά. Και εκεί, εάν η NGR μας ζητήσει για τον Νοέμβριο τόσα, γιατί μιλάμε για τον Νοέμβριο ή για τον Μάρτιο, θα καθίσουμε, θα συζητήσουμε και να δούμε πόσο. Αλλά με βάση αυτή τη φιλοσοφία. Όχι άλλη. Τώρα, το θέμα της Ryanair. Τελικά, Στάλιν δεν δέχονται να βάλουν πτήσεις με την αλληλογραφία που έχει η ΔΕΤΑΠ, από ό,τι με ενημέρωσε ο κ. Πάπου, η τελευταία ενημέρωση. Δεν δέχονται να μπουν πτήσεις τον Μάρτιο και το σκέπτονται τον Απρίλιο και τον Οκτώβριο με λιγότερες, πολύ λιγότερες πτήσεις. Και ζητάνε πλέον από τη ΔΕΤΑΠ, και θα απαντήσει αυτή τη βδομάδα, ζητάνε από τη ΔΕΤΑΠ με αυτή την θέση, τη δήλωση, να κάνουμε προτάσεις σε οικονομική. Τις έχουν αναρτήσει οι πτήσεις τους, χωρίς να τις ανοίξουν, από 30 Μαρτίου μέχρι 31 Οκτωβρίου. Όχι Νοεμβρίου. Οκτωβρίου. Αυτό τώρα περιμένουμε τις προτάσεις της δικές μας. Κάνανε μια συνάντηση στον Προντούρ την περασμένη εβδομάδα. Από τις εφημερίδες τα μάθαμε, πήραμε και τον Παλογιαννίδη. Και ο Προντούρ συμφώνησε. Εντάξει, έστω. Απρίλιο όλων, αποτέλεσε 30 Μαρτίου και τον Οκτώβριο. Τον Απρίλιο να είμαστε, να έχει αεροπλάνα η Ryanair θα μας πειράξει. Και τον Μάιο που είναι κοιλιά. Τα ξέρουμε πολύ καλά. Άρα, αυτά ακριβώς που λέμε, πρέπει να τους μεταφερθούν. Ναι, όχι, τώρα είναι στη φάση της κατάθεσης οικονομικής πρότασης. Οι οικονομικές πρότασεις είναι συγκεκριμένες. Όχι, δεν ξέρω ότι είναι συγκεκριμένες. Τι θα πει, δεν τα. Δεν είπε 760.000. Να μας πει ο κύριος. Η πρόταση που έκανε η ΔΕΤΑΠ ήταν αυτή που κάναμε εμείς ως πρόταση. Μειώνεται μήπως επειδή είχαμε μειώσει και το ποσό. Τον Μάρτιο δηλαδή και τον Νοέμβριο. Αυτοί δεν πετάνε τον Μάρτιο και τον Νοέμβριο και λένε δεν πετάμε. Άρα πετάμε από αυτά εκεί και εκεί. Πέστε μας τι λεφτά θα μας δώσετε. Αρχικά μειώσανε ένα διαπραγματεύσεις. Εμείς ζητούσαμε και δεν το δέχονται. Δεν μειώσανε. Οι διαπραγματεύσεις με την εταιρεία συνεχίζονται. Τελευταία email ανταλλάχθηκαν την Τετάρτη. Εγώ έχω πρόσφατο, χθεσινό. Αυτό είναι το κακό που γίνεται. Δυστυχώς δεν μπορεί μια εταιρεία να έχει δύο πόρτες να διαπραγματεύονται δύο μεριές σε ένα τόπο. Ή αν αναθέτεται κάπου, τον αφήνεται και κάνει τη διαπραγμάτευση ή τον υπονομεύομαι. Τι είναι αυτό τώρα. Εγώ πιστεύω ότι θα έπρεπε όλοι μαζί να συμβάλλουμε να κλείσει η εταιρεία. Και αν η ΔΕΤΑΠ δεν έχει κλείσει ακόμα, ξέρετε ότι υπογράψατε οι ίδιοι φορείς και εξοδοτήσατε το μελητήριο να κάνει μια διαπραγμάτευση με κάποιους όρους. Εμείς έχουμε γίνει και πιο ελαστικοί. Μέχρι 30 Αυγούστου, κύριε Καλυμπή. Δώσαμε έγκριση μέχρι 30 Αυγούστου να έχει τελειώσει. Ποιος την έδωσε την έγκριση? Εμείς τρεις που υπογράψαμε λέμε μέχρι 30 Αυγούστου. Έπρεπε να έχει απαντήσει. Όχι, δεν απαντήσουμε. Διορθώνω κάποια πράγματα. Όχι, να ενημερώσουμε τον κόσμο. Και 14 αφήστε να τελειώσει. Να τελειώσει ο κύριος Χαρκιδιός. Να ενημερωθεί ο κόσμος. Να τελειώσει ο κύριος Χαρκιδιός. Θα ενημερώσουμε. Σας είπα, τελευταία ανταλλαγή email έγινε Τετάρτη. Άρα συνεχίζεται η διαπραγμάτευση. Όπως είπε ο Δήμαρχος, αυτά που ζητάει η Ryanair είναι νέα προσφορά. Γιατί η τιμή που δώσαμε ήταν βάσει αυτό που συμφωνήσαμε να διεκδικήσουμε από τη Ryanair. Τώρα θέλει νέα προσφορά για την περίοδο αυτή. Σε αυτό το στάδιο λοιπόν βρισκόμαστε και πιστεύω θα βρεθεί μια λύση άμεσα. Αυτό θα σας ενημερώσω. Μπορώ. Τίποτα άλλο. Συνέχεια. Έλα μηνά. Λοιπόν, κοιτάξτε, από την 5 χρόνων εμπειρία μου με διαπραγματεύσεις με τη Ryanair, έχω να πω το εξής. Ένα παράδειγμα μόνο θα αναφέρω. Έστειλα 11 η ώρα email το μεσημέρι, 1/4 μου είχαν απαντήσει. Αυτό γίνεται πάντα. Την ίδια εμπειρία έχω κι εγώ. Αυτό γίνεται πάντα. 17 επιστολές. Όταν λοιπόν στέλνεις κάτι, η Ryanair σου απαντά αμέσως. Τώρα, γιατί συνεχίζονται και πώς συνεχίζονται τόσους μήνες οι διαπραγματεύσεις, δεν μπορώ να το καταλάβω.
Στέλνεις κάτι, σου απαντά αμέσως. Ξαναστέλνεις κάτι, σου απαντά αμέσως. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί τραβιούνται πίσω. Κάθε μέρα του στέλνω κάτι και μου το στέλνουν αμέσως πίσω. Τι διαπραγματεύσεις πια είναι αυτές που διαιωνίζονται. Αυτοί που διαπραγματεύονται ξέρουν. Λοιπόν, ζητήσαμε λοιπόν οι τρεις φορείς που αποφασίσαμε να κάνουμε τελικά μετά και τη σύμπραξη, δηλαδή Ένωση Ξενοδόχων, Ένωση Διαμερισμάτων και Ένωση Πρακτόρων, όχι, συγγνώμη, και Εμπορικό Σύλλογο. Υπογράψαμε, συρθήκαμε να υπογράψουμε από τον κύριο Χαντζημάρκο ένα χαρτί και μάλιστα εγώ δεν το υπέγραφα με τίποτα εκείνο το βράδυ. Του είπα μέχρι τις 4-5 ώρα το πρωί θα καθίσουμε. Αν δεν το αλλάξετε, εγώ δεν το υπογράφω. Στο τέλος κάναμε μια μικρή διορθωσή. Εγώ δεν έλεγα καθόλου ούτε Μάρτιο ούτε Νοέμβριο γιατί ήξερα ότι δεν υπάρχει περίπτωση να το δεχτούν. Δεν θέλουμε να έχουμε κόσμο τον Απρίλιο και τον Μάιο και τον Οκτώβριο που ήταν άδειο. Έχουμε 15% μείον φέτος τον Οκτώβριο, μόνο από τις πτήσεις της Ryanair. Ωραία, οι διαπραγματεύσεις λοιπόν είναι ξεκάθαρες. Εδώ πέρα εγώ έχω να σας δείξω και είναι στη διάθεση όποιος θέλει να το διαβάσει. Το συμβόλαιο της Ryanair, το έχει στείλει σε μένα, γράφει Μινάς Χατζημιχαήλ να το υπογράψει, οι οποίοι ζητάνε 180.000 για τους μήνες που είπαμε. Απρίλιο με Οκτώβριο. Δεν το θέλουμε. Ας το πετάξουμε στα μούτρα. Δεν μπορώ να καταλάβω τι διαπραγματεύσεις κάνει το. 180.000 για το 2013. Για το 2013. Ναι. Δεν ζητάνε τίποτα για το 2012. Δεν ζητάνε. Γιατί έτσι κι αλλιώς η σύμπραξη που έχει φτιαχτεί δεν χρωστά τίποτα τον περασμένο. Εμείς τους λέμε. Εμείς πληρώνουμε για φέτος. Θέλετε να πετάξετε. Να το. 180.000. Μου στείλαν το συμβόλαιο να το υπογράψω. Και κάθε μέρα θα σας δώσω χθεσινό email που μου λένε θα υπογράψετε ρε παιδιά τελικά. Τους γράφω και ένα χαρτί για να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα και λέω έχουν γίνει επίσημες ανακοινώσεις πως είστε έτοιμοι για υπογραφή συμβολέων με τη ΔΕΤΑΠ. Γεγονός που αποδεικνύεται και από την ανάρτηση των πτήσεων για Κόκκι Ρόδο από το website σας. Σας έχουμε διευκρινίσει τηλεφωνικώς πως εμείς είμαστε υπέρ μιας τέτοιας θετικής εξέλιξης στο να υπογράψουμε τη ΔΕΤΑΠ. Και μάλιστα είμαστε διατεθειμένοι να προχωρήσουμε σε συμφωνία για ακόμα περισσότερες πτήσεις και προορισμούς αν υπογράψετε με τη ΔΕΤΑΠ. Πλέον τον ήδη συμφωνηθέντων. Για τον λόγο αυτό, προκειμένου να μπορέσουμε και εμείς να προβούμε στις απαραίτητες ενέργειες, παρακαλούμε όμως μας διευκρινίσετε με σαφήνεια ποιο ακριβώς είναι η παρούσα κατάσταση με τη διαπραγματεύση με τη ΔΕΤΑΠ. Από τη δική μας πλευρά, συζητάμε μόνο για πτήσεις για ΚΟ. Η κοινοπραξία δημιουργήθηκε μόλις πριν από ένα μήνα και δεν μπορούμε να λάβουμε χρέη προηγούμενων ετών και το ενδιαφέρον μας αφορά μόνο το 2013 με την πεποίθηση μιας μισθοδοφόρας και επικοδομητικής συνεργασίας. Επίσης, τους λέμε ότι εάν υπάρχει κάποιο πρόβλημα με τη ΔΕΤΑΠ να μας το πούνε και να προσπαθήσουμε να συμβάλλουμε για να υπογράψουμε τη ΔΕΤΑΠ. Και μας στέλνουν πίσω και μας λένε αυτά που λέει η ΔΕΤΑΠ είναι επιστημονική φαντασία. Το έχω το email να σας το δείξω. Science fiction αυτά που ζητάει η ΔΕΤΑΠ. Τα πράγματα είναι απλά. Πετάμε. Δεν ξέρω. Του ζητάει άλλο συμβόλαιο. Με 160 προορισμούς υπογράφουν αυτό το συμβόλαιο. Κόπια είναι. Συμπληρώσαν το όνομά μου και το στείλαν. Δεν δεχόμαστε ακόμα και ένα εκατομμύριο να μας δώσετε άλλο συμβόλαιο εκτός από αυτό που υπογράφουμε. Γιατί θα μας πιάσει η Επιτροπή Ανταγωνισμού. Δεν μπορούν να βάλουν μέσα στο συμβόλαιο πόσες πτήσεις να πετάνε. Πώς θα το καταλάβουμε. Πετάνε τόσο επιτυχημένα σε τόσους προορισμούς. Τι θέλει η ΔΕΤΑΠ επιτέλους. Να το συμβόλαιο, να το πάρει, να το υπογράψει η ΔΕΤΑΠ. Δεν μας ενδιαφέρει μας ποιος το υπογράψει. Αλλά το κερατά. Δεν μπορούμε να λέμε τώρα από τον Μάιο μέχρι τώρα είμαστε σε διαπραγματεύσεις, προχωράνε. Ποιες διαπραγματεύσεις. Ξεκάθαρα είναι τα πράγματα. Αν δεν υπογράψουμε αυτό. Που λένε αυτοί που δεν έχει τίποτα, ούτε πτήσει ούτε τίποτα. Λέει μια συνδιαφήμιση, τίποτα άλλο. 180.000, ξεκάθαρα. Δεν θα δώσουμε 180.000, ας τα χάσουμε ρε παιδιά, θα πετάξουμε 180.000. 85 εκατομμύρια ήρθαν στο νησί φέτος, 85 εκατομμύρια ευρώ ήρθαν στο νησί και χάσαμε άλλα 10 μέσα στον Οκτώβριο. Τι άλλο δηλαδή πρέπει να γίνει. Μπορώ να καταλάβω η ΔΕΤΑΠ. Και τι είπαμε τη ΔΕΤΑΠ. Μέχρι 31 Αυγούστου, 14 Σεπτεμβρίου, τη στέλνουμε την επιστολή και τη λέμε: έχετε αργήσει 15 μέρες. Θα μας απαντήσετε επιτέλους τι κάνετε, αν είναι να προχωρήσουμε εμείς. Τηλεφωνικά ο Πάπου λέει: εμείς σταματάμε, δεν μπορούμε να τα βρούμε. Το είπε και σε μένα, το είπε και στον Σαράντη. Και από εκεί και πέρα βγήκαμε εμείς να σώσουμε την κατάσταση. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Ο κύριος Πάπου το είπε ξεκάθαρα. Τώρα ξαφνικά με το που ανακοινώνουμε ότι πάμε να μαζέψουμε χρήματα και τη ΡΑΝΕ, βγαίνει ο κ. Πάπου, ξανασυνεχίζουν οι συνομιλίες. Δηλαδή τρελά πράγματα. Ποιος τελικά δεν θέλει από τη συνεργασία να βγει να το πήρε, παιδιά. Να ξεκαθαρίσουμε. Αλλιώς, δώστε μου τα φράγκα ο Δήμος να πάω να υπογράψω αύριο. Ποιος?
Ο Δήμος το επέδο, ποιος θέλει. Μινά. Μπορώ να κάνω ένα μικρό σχόλιο. Να πω κάτι, δεν έχω πάει. Όχι, να πάω ο Δήμος να υπογράψει. Να την πάρτε το και υπογράψει το σύστημα. Δεν μπορώ να καταλάβω το πράγμα. Μα μια στιγμή, τώρα θα τρελαθούμε κιόλα. Μάλλον θα τρελαθούμε. Συγγνώμη. Ο Δήμος ξεκάθαρα έχει πει τριετές. Εσύ μας φέρνεις για ένα. Δεν δεχόμαστε το ένα. Όχι, δέχεται και ένα ΕΡΕΡ. Σε βάθος ποιόν είναι το ΕΡΕΡ. Εμάς μας ζητάει τριετές και λέμε εμείς δεν μπορούμε να δεσμευτούμε για τριετές. Εμείς τους ξεκαθαρίζουμε εδώ ότι λέμε για το 2000 μόνο 13, γιατί φοβόμαστε να υπογράψουμε για τρία χρόνια. Βρείτε το, κύριε Δήμαρχε. Γιατί βρείτε το, με τόσο καθαρή. Συγγνώμη, εδώ είναι. Κύριε Δήμαρχε, συγγνώμη. Μπορούμε να. Εμείς ή ποιο να συνεργαστούμε. Μπορούμε. Τριετές δεν έστειλε. Ιδετάστε δεν έστειλε. 750.000. 760. Συγγνώμη, δηλαδή, μην τρελαθούμε. Ναι. Αλλά το συμβόλαιο που θέλει δεν τα. Δεν γίνεται. Ποιο συμβόλαιο που θέλει δεν τα. Να πετάει από τον Μάρτιο μέχρι τον Νοέμβριο δεν μπορούν να πετάξουν. Προσέξτε, είπαμε αυτό που. Δεν συμφωνήσαμε με Μάρτιο και Νοέμβριο. Αυτό δεν υπογράψαμε. Του είπαμε να είναι εντελώς ελαστικοί. Όχι, όχι, όχι. Είμαστε ελαστικοί. Συγγνώμη. Τι είπαμε, τι υπογράψαμε. Τι αποφάσισε η εκτελεστική τουλάχιστον με αυτό που έγραψε. Απρίλιο-Οκτώβριο. Μάρτιο. Απρίλιο-Οκτώβριο. Το γράφει. Για αν έχει την επιστολή ο κ. Χατζηχάρη. Η επιστολή είναι. Τέλος Μαρτίου, 26 Μαρτίου με 32 Οκτωβρίου. Ποιο είναι αυτό, αυτό είναι αυτό που πρότεινε η Ryanair να πετάξει. Όχι, όχι, αυτό εκείνη τη βραδιά που. Ρε παιδιά, και εν πάση περιπτώσει, υποχωρούμε. Την άρουμε, ρε παιδιά, την εξουσιοδότηση. Την άρουμε την εξουσιοδότηση. Τελείωσε. Εμείς το εξουσιοδότησαμε, την άρουμε την εξουσιοδότηση. Επιτέλους πρέπει να μπει μια υπογραφή. Χθες μου ήρθε email και μου λέει: έχουμε 3-4 μέρες ακόμα, κύριοι. Ανακοινώσανε προχθές επίσημα όλες τις θύσεις, η δικιά μας δεν είναι μέσα. Δηλαδή, τι άλλο πρέπει να γίνει. Μπορώ να πω δύο λόγια. Όσα θέλεις. Έχετε πάρει μονόπερμα. Όσα θέλεις, δεν έχω πολύ μόνο. Η αξιοδότηση από τους φορείς εδώ και από το Δήμο, οι φορείς πήραν την απόφαση, ήταν 1η Μάρτη 30 Νοέμβρη. Και είπαμε να τελειώσω, άσε να. Και είπαμε να είμαστε λίγο ελαστικοί σε αυτό το θέμα. Και γίναμε και ελαστικοί σε αυτό το θέμα. Η ανακοίνωση της Ryanair ότι πετάει μόνο Απρίλη-Οκτώβρη έγινε την Τετάρτη. Και ότι δεν δέχεται το Μάρτι και το Νοέμβρη. Αυτό έγινε την Τετάρτη μας το ανακοίνωσε, ότι δεν πετάω Μάρτι-Νοέμβρη. Και κάνετε άλλη πρόταση. Και γίνεται άλλη πρόταση. Τώρα μας το ανακοίνωσε. Εγώ αυτά τα έχω δύο μήνες. Σε εσάς το ανακοίνωσε. Τώρα τι είδους διαπραγματεύσεις κάνετε, δεν μπορώ να καταλάβω. Τι σχέση έχετε εσείς με τη Ryanair. Γι' αυτό σας λέω, ρε παιδιά. Πάμε να υπογράψουμε όλοι μαζί, τελειώνει η υπόθεση και να αφήσουμε τη ΔΕΤΑΠ. Δηλαδή δεν το καταλαβαίνω. Για την ΚΟΜ μπορούμε να κοιτάξουμε επιτέλους αυτό το κολονίσι. Μια φορά μπορούμε να το κοιτάξουμε το νησί. Πάνε να κάνουν μπάνιο και οι ροδίτες και όποιος θέλει. Άμα δεν θέλουν να υπογράψουν. Από ό,τι φαίνεται. Εσείς το κοιτάζετε, κοιτάξτε το νησί. Κοιτάξτε το. Εμείς όμως έχουμε κάποιους κανόνες. Εσείς δεν θέλετε να το κοιτάξετε λοιπόν. Ομολογείτε. Δεν θέλουμε να το κοιτάξουμε. Κατά την άποψή σου. Δεν θα τα πιο καλά όλοι μαζί να το κοιτάξτε. Κοιτάξτε. Μπορούμε να συνεργαστούμε. Σας έχουμε ζητήσει 100 φορές συνεργασία. Δεν είμαστε ένα σύλλογο. Δεν δέχεστε να μας δείτε. Δεν είναι σύλλογος ο Δήμος της ΚΟΜ. Για όνομα του Θεού δηλαδή, το έχετε καταλάβει. Το επιμελητήριο δεν είναι σύλλογος. Νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου είναι. Οφείλει να μας απαντήσει. Όχι, μα οφείλει να. Αυτό που πρέπει να κάνει το κάνει και το νομικό. Και το έχω πει 100 φορές. Και το επιμελητήριο και ο Δήμος της ΚΟΜ. Εσείς είστε σύλλογοι. Κάντε ό,τι καταλαβαίνετε. Και τελείωσε. Εσείς τι θέλετε να κάνετε. Αυτό που έχουμε αποφασίσει και με σοβαρότητα μάλιστα. Ποιο πράγμα. Να το ξαναπείτε μια φορά. Να το ακούσουμε όλοι. Καταθέσαμε πρόταση στη Ryanair και ανέλαβε αυτήν η τεράστια ο Δήμος για 760.000 ευρώ. Κακώς δίνετε τόσα λεφτά. Με 180.000 ευρώ. Εμείς τα θέλουμε και τα δίνουμε. Κακώς τα δίνετε. 180. Δώσε και να το κάνει. Συγγνώμη, Μινά. Γιατί το δίνετε τόσα λεφτά. Συγγνώμη, Μινά. Ναι. Μου επιτρέπει. Άλλο σκεπτικό έχει ο Δήμος, άλλο σκεπτικό έχεις εσύ. Εμείς αποφασίσαμε και δίδουμε 760.000 ευρώ μαζί με το επιμελητήριο και τη Ρόδο. Στείλαμε την απόφαση αυτή στη Ryanair. Η Ryanair απήντησε ότι από αυτά που ενημερώνουμε, εγώ δεν θέλω να πω στην ουσία των διαπραγματεύσεων, έναν σύνολο διαπραγματευτής, η ΔΕΤΑΠ, την οποία ο Δήμος της ΚΟΜ με την υπογραφή του και την απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής εμπιστεύεται και πρέπει να εμπιστεύεται. Το έχω πει δεκάδες φορές. Την Τετάρτη εστάλει επιστολή που λέει στην ΔΕΤΑΠ ότι
οι πτήσεις μας για το τριετές αυτό συμβόλαιο θα είναι Απρίλιο-Οκτώβριο και σας παρακαλούμε κάντε άλλη οικονομική πρόταση από αυτή των 760.000 ευρώ. Και είμαστε σε αυτή τη φάση από ό,τι με ενημέρωσε ο κύριος Πάπου. Αυτά γνωρίζω εγώ, αυτά ξέρω και εμπιστευόμενος αυτόν που εξουσιοδότησα, διαφορετικά θα πω, ανακαλούσα την υπογραφή της Εκτελεστικής Επιτροπής, τον αφήνω να συνεχίσει. Απλά πράγματα, τόσο απλά όσο δεν το φαντάζεστε. Αν αποτύχει, ποιος θα αναλάβει την ευθύνη? Δεν το αν ή το... Όχι, θα αποτύχει, αν... 2-3 μέρες ακόμα, δεν υπάρχει περίπτωση. Θα αποτύχει. Το εάν είναι σε ποιος μια φαντασία. Ποιος θα αναλάβει την ευθύνη? Μινά. Σας λέω, έχω ένα συμβόλαιο που μπορούμε να το υπογράψουμε σήμερα. Το στέλνουμε με ένα φαξ. Ανακοινώνω τις πτήσεις. Ωραία, ξεκολλήστε από αυτές τις αποφάσεις που έχετε. Το σύνδρε, παιδιά, με τη συγγνώμη. Βεβαίως θα το υπογράψω. Βεβαίως θα το υπογράψω. Όμως θέλω βοήθεια. Τι βοήθεια? Οκτώβρη μήνα που κοιτάξαμε, που μας αφήσατε, που μας άφησε η ΔΕΤΑΠ, Οκτώβρη μήνα, όταν ρίχναμε συνέχεια emails, τηλέφωνα. Τι κάνετε, θα μας αφήσετε να βγούμε εμείς μπροστά? Όχι, συνεχίζουμε. Εμείς είπαμε και... μην βγείτε μπροστά. Ναι, εμείς είπαμε μην βγείτε μπροστά. Κύριε Χαρακτηρία, νομίζω ότι δεν ξέρετε τι γίνεται μέσα στο ίδιο το επιμελητήριο. Ξέρεις εσύ. Εγώ ξέρω πολύ καλά με ποιους μιλάω. Εγγράφω όλα. Άσε να μιλήσει και ο Γιώργος. Μινά, πρώτα απ' όλα αυτό είναι ένα συμβόλαιο το οποίο πρώτη φορά έρχεται στον ενιαίο φορέα και είναι μεταξύ της Σύμπραξης και της Ryanair. Όχι, είναι το συμβόλαιο που υπογράφει σε 160 προορισμούς, έχει έρθει 5 χρόνια πριν. Είναι το ίδιο συμβόλαιο. Ήρθε στη Σύμπραξη όμως. Έχει έρθει και πριν, σας αρέσει. Έχω ακούσει και όπως ξέρουμε ότι η Ryanair είναι μια μεγάλη και σοβαρή εταιρεία και απορώ πως αυτή η μεγάλη εταιρεία για τον ίδιο προορισμό ταυτόχρονα διαπραγματεύεται με δύο διαφορετικούς. Για δεν διαπραγματεύεται. Πάρε το φάξι του Ιωάννη, αγγλικά ξέρεις. We don't have an agreement, we are not going to make an agreement.